Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι μέσα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα, η κυβέρνηση καταθέτει μια σύγχρονη πρόταση στηρίζοντας τον ένα από τους βασικούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους, που είναι ακριβώς ο δημόσιος χαρακτήρας της υγείας. Με το παρόν σχέδιο νόμου δημιουργείται εκείνο το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει στο σύστημα υγείας όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά ταυτόχρονα να αναπτύξει μια σύγχρονη προοπτική με πραγματικό και όχι κατ' επίφαση δημόσιο χαρακτήρα. Και δημόσιος χαρακτήρας, αγαπητοί συνάδελφοι, σημαίνει ότι ένα σύστημα υγείας εξυπηρετεί και εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, ότι αντιμετωπίζει στην πράξη τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες, ότι στηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό του και προπαντός παρέχει στους πολίτες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, πάντοτε σε ένα πλαίσιο διαφάνειας, λογοδοσίας, ελέγχου και διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος. Το συζητούμενο νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του ΕΣΥ έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετικών πρωτοβουλειών της κυβέρνησης στην προσπάθειά της να διαμορφώσει μια ενιαία στρατηγική και φιλοσοφία για την ανάταξη και ανασύνταξη του κοινωνικού κράτους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι μας αυτή την αίθουσα γνωρίζουμε την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα νοσοκομεία και ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε τη σημερινή εγκατάλειψη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο ξεκίνησε ως όραμα που πρέσβευε την αλλαγή του κοινωνικού μοντέλου και αποτέλεσε θεμελιώδη κατάκτηση των πολιτών. Αυτήν την θεμελιώδη κατάκτηση για τον ελληνικό λαό οφείλουμε να την περιφρουρήσουμε. Έχουμε όλοι μας πολιτικό χρέος να προασπίσουμε και να θωρακίσουμε το ΕΣΥ ως κοινωνικό αγαθό, περιορίζοντας εκείνες τις φυγόκεντρες δυνάμεις που παραδοσιακά το απομυζούν. Και τα λέω αυτά στο πλαίσιο μιας κοινής και ειλικρινούς διαπίστωσης ότι η εγκατάλειψη του ΕΣΥ αυτά τα χρόνια οδήγησε σε τεράστια ελλείμματα, σε σωρευμένα χρέη, στην παντελή έλλειψη ελέγχων και στην ασυδοσία, στη σπατάλη και στην κακοδιαχείριση, που ως τελικό αποτέλεσμα είχαν τη χαμηλή ικανοποίηση των πολιτών από τις παραγχόμενες υπηρεσίες υγείας. Είναι δε χαρακτηριστικό και μόνο αυτό το στοιχείο ότι η κλιμακούμενη αύξηση των δαπανών στην υγεία τα τελευταία 5 χρόνια δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη βελτίωση του προσδόκιμου ζωής όπως θα περίμενε κανείς. Το αντίθετο, μάλιστα. Καταγράφεται μείωση του προσδόκιμου ζωής κατά 2 χρόνια. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή την συζήτηση επί του νομοσχεδίου και αυτό που μου κάνει πραγματικά εντύπωση είναι ο συνδυασμός της αμετροέπειας αφενός και της χαλαρής μνήμης αφετέρου των συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας. Να σας θυμίσω ότι πέραν του τριπλασιασμού των χρεών των νοσοκομείων επί των ημερών σας, η πολιτική για την υγεία υπήρξε οπισθοδρομική και ιδιαιτέρως κοστοβόρα για τους φορολογούμενους Έλληνες πολίτες. Μείνατε στον ρόλο του παρατηρητή, αν όχι του θεσμικού ενισχυτή στρεβλώσεων και παθογενειών του συστήματος. Έγινε αναφορά σε αυτή την αίθουσα για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Σας θυμίζω ότι το 2004 που αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας, υπήρχε ήδη σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στο ΙΚΑ, αλλά η τότε πολιτική και η διοικητική ηγεσία του Υπουργείου το αποδόμησε με συνοπτικές διαδικασίες, παρά το γεγονός ότι είχε αρχίσει να αποδίδει θετικά αποτελέσματα. Στον τομέα της ιατρικής εκπαίδευσης είχε αρχίσει να πραγματοποιείται μια οργανωμένη συζήτηση, ωστόσο επί 5,5 χρόνια δεν έγινε τίποτα επ' αυτού, ενώ διευθυντές δεν εντάσσονται σε καμιά διαδικασία κρίσης και αξιολόγησης. Η παραγόμενη γνώση σήμερα εντός των νοσοκομείων δεν αξιοποιήθηκε και δεν αξιοποιείται από κανένα δημόσιο φορέα παρά μόνο από τις εταιρείες που ουσιαστικά έχουν αναλάβει την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Επί 5,5 χρόνια απλώς παρακολουθούσατε την απαξίωση του ΕΣΥ, παροπλίζοντας τεχνολογικά τα νοσοκομεία, εκτινάσοντας ταυτοχρόνως, και εδώ είναι το παράλογο, τις νοσοκομιακές δαπάνες. Παραδώσατε έτσι στη σημερινή κυβέρνηση το πιο ιδιωτικοποιημένο σύστημα υγείας στη Δυτική Ευρώπη, αυξάνοντας κατά τρόπο πραγματικά εντυπωσιακό και τις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία στο 15% για κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό. Αυτή είναι η συνεισφορά σας στο σύστημα υγείας και στους Έλληνες πολίτες τα τελευταία 5,5 χρόνια. Το 2004 υπήρχε έτοιμος χάρτης υγείας, την υλοποίηση του οποίου εγκαταλείψατε εν μια νυχτή. Και ο κατάλογος των παθογενειών και των πρακτικών του παρελθόντος που οδήγησαν στη συστηματική απαξίωση της δημόσιας υγείας δεν έχει τέλος.
Σε αυτή λοιπόν τη βάση πρέπει να γίνεται η σημερινή συζήτηση, ποιος πραγματικά προασπίζεται το δημόσιο συμφέρον προς όφελος του ελληνικού λαού και ποιος την αποδόμηση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου που συζητάμε σήμερα αποτελεί το πρώτο βήμα χάραξης των βασικών κατευθύνσεων για μια πραγματική αναβάθμιση του ΕΣΥ, ούτως ώστε να καταστεί ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό με όρους δημόσιου συμφέροντος. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, απαιτούνται αφενός η περιστολή της πατάλης και ο εξορθολογισμός των δαπανών και αφετέρου η εισρωή πόρων στο σύστημα της υγείας και η μέγιστη αξιοποίηση των υποδομών του. Αναμφίβολα, το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπει μια σειρά από καινοτόμες προσπάθειες και προτάσεις που θα δώσουν λύσεις στις παθογένειες του ΕΣΥ και προοπτική για το μέλλον του. Η λειτουργία του ολοήμερου νοσοκομείου, εκτός από την εισρωή πόρων στο σύστημα, ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει την αναγκαία σήμερα άμεση πρόσβαση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, τόσο με την παρακολούθηση των ασθενών που αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις από γιατρό δικής τους επιλογής, όσο και με τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων. Βασικό στόχο αποτελεί επίσης η ανανέωση και αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και σε αυτό το σημείο παρουσιάζει σημαντική υστέρηση του δημόσιου συστήματος έναντι του ιδιωτικού τομέα. Ακόμα δίνονται κίνητρα στο μόνιμο και το επικουρικό προσωπικό για την κάλυψη των κενών θέσεων στα νησιά και τις άγονες και προβληματικές περιοχές. Στο σημείο αυτό θεωρώ, κυρία Υπουργέ, ότι τα κίνητρα που δίνονται θα πρέπει να είναι πιο γενναία και σε αυτό συμβάλλει και η πρόταση του συναδέλφου του Οδυσσέα του Δούρη για την προσάυξη 15% στον μισθό πέρα των 4 ετών παραμονής στις προβληματικές περιοχές για αυτούς τους γιατρούς. Προβλέπεται επίσης η καθιέρωση ετήσιου τυλιόμενου πίνακα κατάταξη για την πρόληψη του τακτικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, διασφαλίζοντας αξιοκρατικά την απρόσκοπτη στελέχωση των νοσοκομείων και των δομών της υγείας. Θεσπίζεται ακόμη το Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη, το οποίο έχει την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης και προάσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών. Αναδεικνύονται με αυτόν τον τρόπο προβλήματα και δυναμίες του συστήματος και αξιοποιούνται τα αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα υπόκειται σε κοινωνικό έλεγχο. Στην ίδια κατεύθυνση εσπίζονται σε κάθε Δήμο τα συμβούλια διαβούλευσης, διαφάνειας και λογοδοσίας, υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Στον χώρο της πρόνοιας, με το νομοσχέδιο περισσότερα από 100 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας, καταργούνται, συγχωνεύονται ή μεταβάλλονται με σκοπό την εξειδίκευση και τον εξορθολογισμό της πολιτικής πρόνοιας σύμφωνα με τη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας. Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι προκύπτει η αδύρυτη ανάγκη για μια μεταρρύθμιση και στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όταν το 80% των περιστατικών που εισάγονται σε εφημερίες θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια ενός συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς μέσα σε αυτήν την αίθουσα για το μέγεθος της ανάγκης για ένα εθνικό σχέδιο πρόληψης και προαγωγής της υγείας. Γι' αυτό περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία το σχετικό νομοσχέδιο, προκειμένου να εξειδικεύσουμε τις προτάσεις μας σε εκείνο το νομοσχέδιο. Επίσης, λόγω της βαρύνουσας σημασίας του υποσυζήτησης νομοσχεδίου, είναι ιδιαίτερα σημαντική η άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων σε αυτό ρυθμίσεων. Για το λόγο αυτό, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει σε σύντομο χρόνο από την ψήφιση του νομοσχεδίου να εκδοθούν και οι κανονιστικές πράξεις και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις και οι υπουργικές αποφάσεις που το εξειδικεύουν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπορεί οι αδυναμίες που παρουσιάζονται να είναι πολλές. Καλούμαστε όμως να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη πρόκληση και αυτή δεν είναι άλλη από την άμεση εφαρμογή και την υλοποίηση των στόχων που θέτει το σχέδιο νόμου για την πραγματική αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Έχουμε όλοι μερίδιο και ευθύνη για την επιτυχία του νομοσχεδίου. Σας ευχαριστώ.